بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واللي دوكس ανήκει στον الله και ειρήνη και ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ صلى الله عليه وسلم. Σε αυτό εδώ το χητικό θα περάσουμε στο hadith νούμερο 34 από τα 40 hadith του Ιμάμ Ναούι. Hadith νούμερο 34 από τον Αμπού Σαΐντ Αλ-Χουντρί που είπε: άκουσα τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει: όποιος από εσάς δει ένα κακό λάθος, οφείλει να το αλλάξει με τα χέρια του. Εάν δεν μπορεί, με την γλώσσα του, εάν δεν μπορεί, τότε με την καρδιά του. Και αυτό είναι αδύναμη πίστη. Το hadith είναι αυθεντικό και το βρίσκουμε στην συλλογή του Ιμάμ Μουσλιμ νούμερο 49, στη συλλογή του Ιμάμ Αμπου Νταούντ νούμερο 1140, του Ιμάμ Τερμιδί 2172, του Ιμπνι Μάτζα 1675 και του Εν-Νεσάι 111 και επίσης 112. Να το ξαναδιαβάσουμε άλλη μια φορά και να περάσουμε στην επεξήγηση από την επεξήγηση του Ιμπνι Θαϊμίν ραχιμαχουλλά. Από τον Αμπού Σαΐντ Αλ-Χουντρί που είπε: άκουσα τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει: όποιος από εσάς δει ένα κακό, ένα λάθος, οφείλει να το αλλάξει με τα χέρια του. Εάν δεν μπορεί, τότε με τη γλώσσα του. Εάν δεν μπορεί, τότε με την καρδιά του. Και αυτό είναι αδύναμη πίστη. Εξήγηση λοιπόν: όποιος από εσάς δει. Αυτό το όποιος είναι όρος, γενικό, και η δήλωσή του θα δει. Όποιος από εσάς δει, είναι αυτό που κάποιος θα δει με τα μάτια του. Επίσης, αυτό που θα κατανοήσει, αυτός που θα κατανοήσει το λάθος μέσω της γνώσης που έχει. Με άλλα λόγια, το λάθος ή αμαρτία, για να γίνει αντιληπτή, δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιος μόνο να το δει με τα μάτια του, μπορεί να το κατανοήσει με τη γνώση του, να έχει ακούσει και να είναι βέβαιος για την πληροφορία αυτή. Έτσι. Ένα κακό λάθος. Και το κακό και το λάθος εδώ είναι η αμαρτία, είναι αυτό που έχει οριστεί σύμφωνα με τον νόμο τι είναι λάθος, τι είναι κακό, τι είναι αμαρτία. Αυτό που έχει απαγορέψει ο Αλλά συγκεκριμένα και αυτό επίσης που έχει απαγορέψει ο προφήτης του sallallahu alayhi wa sallam. Οφείλει να το αλλάξει με τα χέρια του. Και αυτό είναι υποχρέωση. Δεν είναι εθελοντικό όπως νομίζουν ορισμένοι μουσουλμάνοι. Η ρίση του Αποστόλου περιέχει εντολή. Αλλαγή του κακού αυτού προς το σωστό, εμποδίζοντας το κακό ολοκληρωτικά και αλλάζοντας το σε κάτι επιτρεπτό, σε κάτι που είναι χαλάλ. Το πρώτο στάδιο αυτό είναι με τα ίδια μας τα χέρια, αν μπορούμε και είμαστε σε θέση. Σε περίπτωση ανικανότητας, τότε η υποχρέωση πάβει, δεν ισχύει. Και η ρίση συνεχίζει και λέει: αν δεν μπορεί, τότε με την γλώσσα του. Αν δεν μπορεί να αλλάξει το λάθος με το χέρι του, τότε ας ανοίξει το στόμα του και να εναντιωθεί σε αυτό, δίνοντας συμβουλή, υπενθύμηση, αποδείξεις. Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της υποχρέωσης. Αν και πάλι δεν μπορεί, τότε έρχεται και το τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι με την καρδιά του. Αν δεν μπορεί, τότε με την καρδιά του. Πώς αλλάζουμε κάτι, ένα λάθος, με την καρδιά μας? Αν δεν μπορεί λοιπόν να το αλλάξει με την γλώσσα του, διότι φοβάται για την ζωή του, ένα παράδειγμα, τότε τουλάχιστον να νιώσει απέχθεια στην καρδιά του. Έτσι έρχεται η αλλαγή. Έτσι η καρδιά αλλάζει το λάθος. Με το να νιώσει απέχθεια. Αυτό το τελευταίο στάδιο βεβαίως, όπως λέει και ο προφήτης Αλίας Σαλάτου Βασαλάμ, το οποίο θα βρεθεί κάποιος, έχοντας βεβαίως ανικανότητα να κάνει τα δύο πρώτα, δηλώνουν στο άτομο ότι η πίστη βρίσκεται σε μια αδύναμη θέση και σε μια αδύναμη κατάσταση. Γιατί είναι κατανοητό να μην μπορείς να το αλλάξεις με το χέρι σου,
αλλά δεν δικαιολογείται να μην μπορείς να το αλλάξεις με την γλώσσα σου, με το να μιλήσεις γι' αυτό. Παρόλα αυτά όμως, εάν κάποιος φοβάται για την ίδια του τη ζωή, γιατί αυτός είναι σαν όρος που μπαίνει για κάποιον που μπορεί να φοβηθεί να μην μιλήσει, τότε ας το μισήσεις στην καρδιά του, που είναι και το τελευταίο στάδιο, όπου είναι και η αδύναμη πίστη, όπως ολοκληρώνει και το χαντίθ. Είδαμε το χαντίθ νούμερο 34. Το χαντίθ νούμερο 34 από την συλλογή του Ιμάμ Ναούι, από τα 40 χαντίθ του Ιμάμ Ναούι. Σιγά σιγά προχωράμε και στην ολοκλήρωση. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.